Δεύτερης ανδάς τους μελίριτους κοτάμους της Σοφίας τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας να αμάσι βασίλειον των μεγάν και των θεολόγων γρηγοριών συν το κλεινό Ιωάννη το την γλώταν πάντες ή των λόγων αυτόν εραστέ συνελθόντες ύμνης θυμίσομεν αυτή γαρτή τριάδη υπέρ ημώνα Χαίρετεν κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα που μας αξιώνει ο Θεός να είμαστε και πάλι μαζί, θα μιλήσουμε για τους τρεις ιεράρχες, τους φωστήρες της οικουμένης, τους προστάτες των γραμμάτων και της παιδείας. Θα πούμε λίγα λόγια μέσα από το δύο τους και θα πούμε και για ποιο λόγο εορτάζουν και οι τρεις στις 30 του μηνός Ιανουαρίου. Ο Μέγας Βασίλειος, Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας, γεννήθηκε προς το τέλος του 329 στην Κεσάρια της Καπαδοκίας από γένος ξακουστό για μόρφωση και αγιότητα. Οι γονείς του λέγονταν Βασίλειος και Εμέλια. Σπούδασε αρχικά στην Κεσάρια της Καπαδοκίας και έπειτα στην Αθήνα, όπου τον ένωσε φιλία με τον Άγιο Γρηγόριο των Θεολόγων. Αφού γύρισε στην Κεσάρια, έφυγε ύστερα από λίγο και πήγε στα ησυχαστήρια που βρίσκονταν στον Πόντο, όπου ήδη περνούσαν τις ημέρες τους η μητέρα του και η αδελφή του Μακρίνα. Τότε συνέγραψε και τους ασκητικούς του λόγους. Κατά το έτος 370 περίπου, όταν πέθανε ο επίσκοπος της πατρίδας του, ανεδείχθη διάδοχος του θρόνου και ανέλαβε τα βάρη της Εκκλησίας του Χριστού την επίμανε 8 χρόνια. Έγινε μάρτης κατά την προαίρεση, μη έχοντας λογαριάσει καθόλου τις απειλές του βασιλέως Ουάλεντος, ο οποίος ακολουθούσε τις ιδέες του ερετικού Αρίου, αλλά δεν λογάριασε ούτε και τις απειλές του επάρχου της Ανατολής Μοδέστου, καθώς επίσης και τις απειλές του Ιουλιανού του Παραβάτου, ο οποίος ήθελε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία των ειδόλων, και ο Ιουλιανός ο Παραβάτης να σημειωθεί ότι ήταν συμμαθητής με τον Άγιο Γρηγόριο και τον Άγιο Βασίλειο στην Ακαδημία των Αθηνών. Εκοιμήθη εν κυρίω την 1η Ιανουαρίου του έτους 379 μετά Χριστόν, σε ηλικία 49 ετών ή κατάλους 50 ετών. Η σοφία και η πολυμάθεια που πλημμυρίζουν τα συγγράμματά του, με τα οποία δογμάτισε τα σχετικά με τον Θεό Πολέμισε πάρα πολύ τους ερετικούς του Αρίου, έκανε κατανοητή την φύση των όντων και κατεστόλισε τα ήθη των ανθρώπων, καθώς επίσης και του λόγου του η μεγαλοπρέπεια και δυνότητα, όλα αυτά συντέλεσαν στον επωνομαστή Ουρανοφάντορ και Μέγας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως γεννήθηκε το έτος 329 μετά Χριστόν στην Αριανζό, μία πολύχνη της Βορείου Καπαδοκίας η οποία βρισκόταν κοντά στην Ναζιανζό. Ο πατέρας του λεγόταν Γρηγόριος και έγινε έπειτα επίσκοπος Ναζιανζού και η μητέρα του λεγόταν Νόνα. Ο Άγιος Γρηγόριος αρχικά μορφώθηκε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, κατόπιν στην Αλεξάνδρεια και τέλος στην Αθήνα όπου και σύναψε φιλία με τον Μέγα Βασίλειο, μαζί με τον οποίο και ασκήτευσε αρκετό καιρό στα ησυχαστήρια του Πόντου. Χειροτονήθηκε ιερέα στην εκκλησία των Ναζιανζινών από τον ίδιο τον πατέρα του και από τον Μέγα βασίλιο προχειρίστηκε επίσκοπος Σασίμων, έδρας που υπαγόταν στον Αρχιεπίσκοπο Κεσαρίας. Το έτος 379, πήγε να βοηθήσει την εκκλησία της Κωνσταντινούπόλεως, η οποία υπέφερε επί 40 χρόνια από την αίρεση του Αρίου. Με τους σοφωτά τους λόγους του και με πολλούς σκόπους, την ελευθέρωσε από την λίμη των αιρέσεων και ψηφίστηκε αρχιεπίσκοπός της από την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο, η οποία συγκροτήθηκε τότε εκεί και στην οποία η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο διέπρεψε με την θεολογική του διδασκαλία. Αφού επίμανε την εκκλησία της Κωνσταντινούπολης για δύο χρόνια, έως το έτος 381, κατόπιν εφώνησε τον συνακτήριο, δηλαδή αποχαιρετιστήριο λόγο του, ενώπιον 150 επισκόπων και του ιδίου του βασιλέως. Και με αυτόν τον λόγο ζήτησε από όλους την παρέτησή του και την πέτυχε. Διότι υπήρχαν πάρα έριδες, και μάχες μεταξύ των επισκόπων και αποφάσισε ο Άγιος Γρηγόριος να αποσυρθεί και να αφήσει αυτούς να ερίζουν περί τα ιερά. Κατόπιν επέστρεψε στην Αζιανζό, όπου και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του και ανεπάφθη εν κυρίω το έτος 389, έχοντας ζήσει περίπου 60 έτη. Τα σωζόμενα συγγράμματά του, λόγοι και ποιήματα κάθε μέτρου, δείχνουν την λαμπρή και γλαφυρή του ρητορία και την θαυμαστή του πολυμάθεια. Χάρη στο ύψος των θεολογικών του νοημάτων, επωνομάστηκε θεολόγος και ειδικότερα θεολόγος τριαδικός, διότι σε κάθε λόγο του σχεδόν μιλά γύρω από την Αγία Τριάδα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Ο μέγας αυτός της οικουμένης διδάσκαλος, γεννήθηκε στην Αντιόχεια τη Μεγάλη το έτος 344 από γονείς Ευσεβής, τον στρατηγό Σεκούνδο και την Ανθούσα. Μαθήτευσε στον σοφιστή Λιβάνιο και στον φιλόσοφο Ανδραγάθιο στην σχολή της Αντιοχίας και έπειτα μετέβη στην Ακαδημία των Αθηνών για περαιτέρω σπουδές. Όταν επέστρεψε στην Αντιόχεια, εμόνασε στα ησυχαστήριά της, και ύστερα χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος στην εκκλησία των Αντιοχαίων και το έτος 397 ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Το έτος 402 εξορίστηκε από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο και την Ευδοξία, αλλά ύστερα από λίγο τον ανεκάλεσαν στον θρόνο του. Μετά από 7 ή 8 μήνες, εξορίστηκε για δεύτερη φορά στις 29 Ιουνίου του έτους 404 και αφού πολύ δεινοπάθησε στην εξορία αυτή, η οποία διήρκησε πάνω από τρία έτη, μεταφερόμενος από τόπο σε τόπο, εκοιμήθη καθοδόν στα κόμμανα του πόντου στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 407 σε ηλικία 63 ετών. Επονομάστηκε Χρυσόστομος για την εφράδειά του συνέγραψε πολλά και σε τέτοιο βαθμό τη γραφή έκανε σαφή, όπως κανείς άλλος πατήρ της Εκκλησίας δεν το κατόρθωσε ποτέ. Από τα έργα του σώζονται περίπου 1.447 λόγοι και 240 επιστολές. 22 διδάσκαλοι της Εκκλησίας έπλεξαν εγκόμιο σε αυτόν. Η ανακομιδή των Λυψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου έγινε στις 27 Ιανουαρίου του έτους 438, ενώ βασίλευε ο Θεοδόσιος ο Μικρός, ο οποίος ήταν γιος του Αρκαδίου και της Ευδοξίας που εξόρισαν τον Άγιο και Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπόλεο ήταν ο Άγιος Πρόκλος, ο οποίος είναι μαθητής του και ο βιογράφος του. Ο Μέγας Βασίλειος εορτάζει την πρώτη του μηνός Ιανουαρίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στις 25 Ιανουαρίου. Στις 27 Ιανουαρίου εορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ενώ η κύρια μνήμη του είναι την 13η του μηνός Νοεμβρίου. Βλέπετε δηλαδή ότι μέσα στον Ιανουάριο εορτάζουν ξεχωριστά και οι τρεις και στις 30 του μηνός εορτάζουν και οι τρεις μαζί όπου στις 30 Ιανουαρίου έχουμε την σύναξη των τριών ιεραρχών. Με τη βοήθεια του Θεού έχουμε κάνει τρεις εκπομπές για τους τρεις ιεράρχες με το δύο του καθενός ξεχωριστά, τα οποία βίντεο θα μπορέσετε να τα βρείτε στην περιγραφή εδώ πέρα και είναι πάρα πολύ ωφέλιμα αν επιθυμείτε μπορείτε να τα ακούσετε. Και τώρα ας έρθουμε να δούμε για ποιο λόγο εορτάζουν και οι τρεις μαζί επί της βασιλείας του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού από το 1081 έως το 1118 μετά Χριστόν ξέσπασε στην βασιλεύουσα φιλονικία μεταξύ των λογίων και αυτών που ήσαν κατηρτισμένοι στα ζητήματα της πίστεως. Και η φιλονικία αυτή είχε ως θέμα τους τρεις Αγίους Ιεράρχες και μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο και Ιωάννη Χρυσόστομο. Και ξέσπασε ένα σχίσμα μεταξύ των πιστών για το ποιος είναι ανώτερος από τους τρεις. Άλλοι έλεγαν ότι προτιμούν τον Μέγα Βασίλειο διότι ο Μέγας Βασίλειος ερμήνευε τα μυστήρια της φύσης όπως κανείς άλλος και με τον ενάρετο και ασκητικό του βίο συναγωνιζόταν τους αγγέλους, θεμελιωτή του μοναχισμού αρχηγός της Εκκλησίας στον αγώνα της κατά των αιρέσεων και κατά του αριανισμού, αυστηρός ποιμένας και απαιτητικό ως προς την καθαρότητα των ηθών, δεν έβρισκε σπάνω του τίποτε το γήινό και το κατώτερο. Γι' αυτό έλεγαν ότι ο Μέγας Βασίλειος ήταν ανώτερος από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, ο οποίος Ιερός Χρυσόστομος ήταν πιο συγκαταβατικός προς τους αμαρτωλούς. Άλλοι πάλι, παίρνοντα το μέρο του ονομαστού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεω, αντιστρέφοντα το επιχείρημα, υποστήριζαν ότι ο Χρυσότομο καθόλου δεν υπολοιπόταν σε ζήλο του Μεγάλου Βασιλείου, είτε πρόκειτο για τον αγώνα κατά των παθών, είτε για την καθοδήγηση των αμαρτωλών στην μετάνοια και την ανύψωση του λαού προς την Ευαγγελική τελείωση ασυναγώνιστος σε ευγλωτία ο χρυσορίμων αυτός ποιμένας, γεώργησε την εκκλησία με έναν αληθινό ποταμό λόγων, στους οποίους ερμήνευσε τον Θείο Λόγο και έδειχνε πώς εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο στην καθημερινή ζωή με ρητορική τέχνη ανώτερη από τους άλλους δύο διδασκάλους Βασίλειο και Γρηγόριο. Και μία τρίτη ομάδα υποστήριζε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν ο ανώτερος από τους τρεις, λόγω της κομψότητος, του έβρους και του βάθους του θεολογικού του λόγου. Έχοντας αφομοιώσει ο Γρηγόριος το σύνολο της ελληνικής σοφίας και ρητορική, έφτασε έλεγαν σε τέτοιο ύψος θεωρίας του Θεού, ώστε κανείς άλλος δεν μπορούσε να εκφράσει τόσο τέλεια το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Καθώς λοιπόν ο καθένας υπερασπιζόταν με αυτόν τον τρόπο τον ένα πατέρα έναντι των άλλων δύο, σε λίγο η έριδα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το χριστιανικό λαό της βασιλεύουσας και αντί να ευνοεί την αφοσίωση στους Αγίους, προκαλούσε ταραχές, διαφωνίες, σχίσματα και διαμάχες χωρίς τέλος ανάμεσα σε αυτές τις τρεις παρατάξεις και έτσι ο Θεός για να εξασφαλίσει την ενότητα και για να αποδείξει ότι κανείς από τους τρεις δεν είναι ανώτερος ή κατώτερος, αλλά και οι τρεις είναι εφάμιλοι διότι ο καθένας έκανε τον αγώνα του υπέρ της Εκκλησίας με τον δικό του τρόπο, έδωσε απάντηση από τον ουρανό ο Θεός. Μία νύχτα οι τρεις Άγιοι Ιεράρχες παρουσιάστηκαν σε όραμα στον Άγιο Ιωάννη τον Μαυρόποδα ο οποίος ήταν Μητροπολίτης Ευχαΐτων. Αρχικά παρουσιάστηκαν ένας-ένας και ύστερα όλοι μαζί και του είπαν με μία φωνή «Καθώς βλέπεις, είμαστε και οι τρεις κοντά στον Θεό και δεν μας χωρίζει ούτε διαφωνία ούτε αντιπαλότητα. Ο καθένας από εμάς, ανάλογα με τις περιστάσεις και με την έμπνευση που είχε λάβει από το Άγιο Πνεύμα, συνέγραψε και δίδαξε για την σωτηρία των ανθρώπων. Δεν υπάρχει ούτε πρώτος, ούτε δεύτερος, ούτε τρίτος ανάμεσά μας. Κι αν καλέσεις τον ένα, πάρα αυτά θα παρουσιαστούν και οι άλλοι δύο. Γι' αυτό πρόσταξε όσους φιλονικούν να μην προξενούν διαιρέσεις και σχίσματα στην Εκκλησία εξαιτία μας, αφού όσο βρισκόμασταν εν ζωή, όλες μας οι προσπάθειες αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της ενότητας της πίστεως και της ομόνιας στον κόσμο. Και είπαν οι τρεις πατέρες στον Μητροπολίτη Ευχαήτων, «Με ρίμνησε λοιπόν να εορτάζεται η μνήμη για τον τριών μας την ίδια μέρα, συνθέτοντας την ακολουθία και τους ύμνους που θα αφιερώσει στον καθένα μας, με την τέχνη και τη γνώση που σου έδωσε ο Θεός, και παράδοσέ τα στους χριστιανούς με την εντολή να εορτάζουν την κοινή εορτή μας κάθε χρόνο. Εάν μας θυμίσουν κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή είμαστε κοντά στο Θεό και εν Θεό, υποσχόμαστε ότι θα μεσητεύουμε στην κοινή μας προσευχή για την σωτηρία τους. Του είπαν δηλαδή με απλά λόγια οι Άγιοι Πατέρες, ότι ο καθένας από εμάς, με την έμπνευση που είχε λάβει από το Πανάγιο Πνεύμα, πολέμησε τις αιρέσεις, συνέγραψε και δίδαξε για την σωτηρία των ανθρώπων. Είμαστε ίσοι μεταξύ μας, δεν υπάρχει ανώτερος ή κατώτερος και του είπαν του Μητροπολίτου Ευχαΐτων να συγγράψει την ακολουθία τους και να θεσπίσει να εορτάζονται και οι τρεις μαζί. Και είπαν επίσης οι Άγιοι Πατέρες, όσοι άνθρωποι θα τους τιμούν και θα προσεύχονται σε αυτούς, θα μεσητεύουν στο Θεό για την σωτηρία τους. Και αφού του είπαν αυτά οι Άγιοι, ανέβηκαν στον ουρανό μέσα σε άπλετο φως, αποκαλώντας ο ένας τον άλλο με το όνομά του. Χωρίς να αργοπορήσει ο Άγιος Ιωάννης Ευχαΐτων, συγκέντρωσε τότε τον λαό και μετέφερε το μήνυμα. Καθώς τον σέβονταν όλοι για την αρετή του και τον θαύμαζαν για την δύναμη του λόγου του, οι τρεις παρατάξεις ειρήνευσαν και όλοι τον παρακινούσαν να συνθέσει χωρίς χρονοτριβή την ακολουθία των τριών ιεραρχών. Με λεπτή διάκριση επέλεξε να αφιερώσει σε αυτόν τον εορτασμό την 30 του Ιανουαρίου, σφραγίζοντας έτσι τον μήνα εκείνο, κατά τον οποίο εορτάζονται και οι τρεις ξεχωριστά. 1η Άγιος Βασίλειος, 25 Άγιος Γρηγόριος, 27 Ανακομιδή Λειψάνων του Ιερού Χρυσοστόμου. Όπως αναφέρουν πολλά τροπάρια από αυτήν την θαυμάσια ακολουθία, οι τρεις ιεράρχες είναι επίγεια τριάδα, τρία ξεχωριστά πρόσωπα μεν, ενωμένοι όμως με την χάρη του Θεού. Και μας δίδαξαν τόσο με τα γραπτά τους όσο και με τον βίο τους, να λατρεύουμε και να τιμούμε την Αγία Τριάδα, τον ένα Θεό, σε τρία πρόσωπα. Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, τρία πρόσωπα αλλά ένας Θεός. Οι τρεις αυτοί φωστήρες της Εκκλησίας διέδωσαν σε όλη τη γη το φως της Ορθοδόξου πίστεως, αψηφώντας κινδύνους και διώξεις και άφησαν σε εμάς τους απογόνους τους αυτήν την ιερή παρακαταθήκη, αυτήν την σπουδαία κληρονομιά, μέσω της οποίας μπορούμε και εμείς να φτάσουμε στην αιώνια μακαριότητα και την αιώνια ζωή του Θεού με όλους τους Αγίους. Και ποια είναι αυτή η παρακαταθήκη που μας άφησαν οι Άγιοι Πατέρες, όχι μόνο οι τρεις ιεράρχες, αλλά γενικότερα όλοι οι πατέρες. Η παρακαταθήκη αυτή είναι η Ορθόδοξη πίστη και οι ιεροί κανόνες τους οποίους θέσπισαν οι Άγιοι. Η Εκκλησία μας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ιδρύθηκε με το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που έχει πάνω στο Σταυρό, αλλά στερεώνεται επάνω στο αίμα των Αγίων Μαρτύρων, των Αγίων Πατέρων και των Ηρώων της Πίστεως. Και λέει ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο, «Ο αθετών τους αποστήλαντάς με εμέ αθετή». Όποιος δηλαδή αθετή παρακούει αυτούς που απέστειλα για να κηρύξουν σωτηρία και μετάνοια, δηλαδή όποιος αθετή τους μαθητές μου, αθετή εμένα τον ίδιο. Ο Χριστό είχε του 12 Αποστόλου, του 70 Αποστόλου, αλλά και οι Άγιοι Πατέρε είναι μαθητέ των Αποστόλων. Όποιο λοιπόν αθετεί του Αγίου Πατέρε και δεν κάνει υπακοή σε αυτά που όρισαν οι Οικουμενικέ Σύνοδοι εν πνεύματι Αγίο και Αληθεία, αθετεί τον ίδιο το Χριστό. Γιατί η ιερά παράδοση που μα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρε είναι ισάξια με το Ευαγγέλιο, και εμεί αν θέλουμε να λεγόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει να αποδεχόμαστε την Αγία Γραφή, ολόκληρη, χωρίς να θέλουμε να φέρουμε τον νόμο του Θεού στα μέτρα μας, άσχετα αν λόγω της αμαρτίας μας πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Είναι άλλο να πούμε «Θεέ μου, είμαι αμαρτωλός, γνωρίζω και αγαπώ τον νόμο σου» Και άλλο να θέλουμε να φέρουμε το Ευαγγέλιο στα μέτρα μα για να καλύψουμε τα πάθη μα. Αυτό είναι αίρεση. Όποιο θέλει να φέρει τον νόμο του Θεού στα μέτρα του. Και πρέπει ω εισάξια με το ιερό Ευαγγέλιο να αποδεχόμαστε και να προσπαθούμε όσο μπορεί ο καθένα να εφαρμόζουμε αυτά που λένε οι πατέρε. Πάσαν έγγραφων και άγραφων παράδοσιν. Έτσι λοιπόν κλείνοντας τον μήνα Ιανουάριο κατά τον οποίο εορτάζουμε τόσους ενδόξους ιεράρχες, ομολογιτές και ασκητές, με την κοινή εορτή των τριών μεγάλων ιεραρχών, η Εκκλησία μας ανακεφαλαιώνει τρόπον την την μνήμη όλων των Αγίων που έδωσαν την μαρτυρία της Ορθοδόξου Πίστεως με τα γραπτά και τον βίο τους. Με την εορτή των τριών ιεραρχών τιμούμε όλο το έργο της διδασκαλίας και φωτισμού που έκαναν οι Άγιοι Πατέρες για να φωτίσουν τις ψυχές και τις καρδιές των πιστών. Η εορτή αυτή λοιπόν είναι επομένως ο συνεορτασμός όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, όλων αυτών των προτύπων της Ευαγγελική Τελειώσεως, τους οποίους ανέδειξε το Άγιο Πνεύμα από εποχή σε εποχή και από τόπο σε τόπο, για να είναι οι Άγιοι Πατέρες, νέοι προφήτες και νέοι Απόστολοι οδηγεί των ψυχών προς τον ουρανό, παρηγορητές του λαού και πύρινη στήλη προσευχής, στήριγμα και εδραίωση της Εκκλησίας στην αλήθεια και επολέμη των αιρέσεων και των εχθρών του Χριστού γενικότερα. Στο σημείο αυτό η συνάντησή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να σα αγιάζει πάντοτε.